Η Άγκυρα διαψεύδει ότι οι δυνάμεις της Συριακής κυβέρνησης βρίσκονται λίγο πριν εισέλθουν στο ελεγχόμενο από τους Κούρδους Αφρίν. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαρχία της Συρίας θα συνεχιστούν. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν εισέλθουν οι δυνάμεις του Άσαντ, θα συμβάλλουν στη διαίρεση της Συρίας. Αν και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας μετέδωσε ότι οι δυνάμεις του Συριακού καθεστώτος πρόκειται να εισέλθουν στο Αφρίν, η αναφορά αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τις επίσημες αρχές. Είναι ψευδής και δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις δικές μας αρχές ασφαλείας, δεν υπάρχει προς το παρόν ζήτημα για την αποστολή οποιασδήποτε δύναμη στην περιοχή από τη Συριακή διοίκηση. Η τοποθέτηση Μποσντάκ ήρθε μετά τα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν από Συριακά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία είναι ζήτημα ωρών η είσοδος του Συριακού στρατού στην περιοχή. Εξάλλου, ο εκπρόσωπος τύπου των Κούρδων πολιτοφυλάκων της Συρίας δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχει συμφωνία των μονάδων προστασίας του λαού με τη Δαμασκό. Υπάρχει μόνο η έκκληση που απευθύναμε προς το Συριακό στρατό να έρθει και να προστατεύσει τα σύνορα, είπε χαρακτηριστικά.